Τα πανωτά περιστατικά δολοφονίας εν υπεράσπιστων ζώων στα Χανιά σοκάρουν. Αυτή τη φορά θύματα αδίστακτου δράστη δραστών έπεσαν δύο κουταβάκια. Μια γυναίκα που έκανε τον περίπατό της σε ερημική τοποθεσία στα περιβόλια τα βρήκε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Μας είπε ότι βρήκε μία σακούλα σκουπιδιών με δύο κουταβάκια. Το ένα ήταν ήδη νεκρό. Το άλλο και γι' αυτό το λόγο το βρήκε αγκομαχούσε. Και το άκουσε, το κατάλαβα από τις κραυγές του και έψαξε να βρει από πού προέρχονται αυτές οι κραυγές και έτσι το βρήκε. Ήταν μόλις δύο μηνών. Ο δραστής φέρεται να τα μετέφερε στο σημείο όπου και τα πυροβόλησε. Ποιος τα αφαίρεσε από τη μητέρα και ποιος τα σκότωσε. Περιμένουμε τώρα την αστυνομία να ενεργήσει, να κάνει τα υπόλοιπα. Ελπίζουμε να βρεθεί ο δράστης. Το ένα από τα δύο άντεξε μέχρι τη μεταφορά του σε κτηνιατρείο, όμως λίγο αργότερα υπέκυψε στα σοβαρά τραυματά του. Το έβαλε κατευθείαν στο νορό το σκυλάκι, μας είπε ότι όλα δείχνουν ότι είναι πυροβολισμός και μάλιστα στο κεφάλι. Μας είπε ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να επιβιώσει. Στις αρχές Δεκεμβρίου οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά εντόπισαν και συνέλαβαν το δράστη της απίστευτης κτηνοδίας στα Κεραμιά, έναν 52χρονο ο οποίος είχε βασανίσει μέχρι θανάτου δύο μικρά σκυλιά. Όλοι πίστευαν ότι το χρηματικό πρόστιμο των 60.000 ευρώ που του επιβλήθηκε θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για ανάλογες πράξεις. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ο κόσμος δυστυχώς ακόμη και αυτό δεν δίνει σημασία, διασκεδάζει σκοτώνοντας, αφαιρώντας ζωές. Για την υπόθεση πυροβολισμού και θανάτου των δύο κουταβιών στα περιβόλια έχει ενημερωθεί η αστυνομία, η οποία και αναζητά στοιχεία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Το περιστατικό καταδικάζουν οι φιλοζωικές οργανώσεις που καλούν τους πολίτες να καταγγέλουν οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά σε βάρος ζώων.